Το Κρεμλίνο συνεχίζει τα ψέματα και την προπαγάνδα. Όπως ξέρετε, παρεμποδίζουμε ρωσικά μέσα στην Δύση. Απαγορεύουν την χρήση των όρων επίθεση, εισβολή, επιδρομή κτλ. Έχουν ζητήσει η Βουλή να κάνει να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα τιμωρεί όποιον χαρακτηρίζει επίθεση την ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία με φυλάξη έως 15 χρόνια. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την αχαρακτήριστη πράξη τους να επιτεθούν σε μια ανεξάρτητη χώρα. Η κυβέρνηση είναι κοντά στην απαγόρευση εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία. Δεν το γνωρίζω το θέμα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές επιλογές, τις οποίες γνωρίζω ότι εξετάζει η κυβέρνηση. Υπάρχει μια διαδικασία, αν θέλετε, για όλες τις πολιτικές και ιδιαίτερα βέβαια όταν είναι περίπλοκο το θέμα, υπησέρχονται πολλαπλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν. Ερώτηση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα καταφέρει να αποκλείσει την Αζοφική. Αυτή τη στιγμή, από τα Γραψάκη, οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου είναι ότι 90% των ρωσικών δυνάμεων είναι στην Ουκρανία, έχουν ρίξει 530 πυράβλους, το οποίο σημαίνει ότι κάνουν πάντα δυνατό για να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Υπάρχει η δυνατότητα διπλωματικών συζητήσεων απευθείας με τον πρόεδρο Πούτιν. Βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχίζουν τις στρατηγικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να γίνουν συζητήσεις παράλληλα με τις φρικιαστικές ενέργειες που βλέπουμε στο έδαφος της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος ήταν πάρα πολύ σαφής επ' αυτού και βέβαια συνεχίζουμε και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε συζητήσει εσωτερικά για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις πιθανότητες της διπλωματίας να καταλήξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Τι γίνεται με τις κυρώσεις κατά των ολιγαρχών, η ερώτηση. Κοιτάξτε, πρώτος παράγων είναι πόσο κοντά είναι ο εν λόγω ολιγάρχης κοντά στον πρόεδρο Πούτιν. Και αυτόν θα πιέσουμε πρώτο. Αυτή την ομάδα ολιγαρχών, αν θέλετε. Ίσως να μην είναι η τελευταία ομάδα, ίσως να υπάρξουν κι άλλοι. Η απαγόρευση ταξιδίου είναι ένα από τα στοιχεία των κυρώσεων έναντι αυτών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι συναφή. Θέλω να τα δω τα πράγματα λίγο πιο λεπτομερώς προτού σας απαντήσω και ξέρω ότι σε 30-35 λεπτά θα υπάρξουν και κάποιες διευκρινήσεις από τον πρόεδρο. Τι θα κάνει η Αμερική και το ΝΑΤΟ εάν τυχόν εισέλθει κάποιο σοβιετικό ρωσικό αεροπλάνο στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω από τακτικής πλευράς ποια είναι η απάντηση, αλλά έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του νατοϊκού εδάφους.